Γεια σας, είμαι η κυρία Ελένη και βρίσκομαι κοντά σας για να δημιουργήσουμε μαζί μοναδικά και απίθανα παραμύθια. Αυτές εδώ είναι οι παραμυθοκάρτες. Όπως βλέπετε, έχουν πάνω τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Στις κόκκινες κάρτες βρίσκεται ο ήρωας της ιστορίας μας. Στις πορτοκαλί κάρτες βρίσκεται ένας τόπος μαγικός. Στις κίτρινες κάρτες βρίσκεται ο στόχος και το όνειρο του ήρωά μας. Στις πράσινες κάρτες βρίσκονται τα εμπόδια, τα προβλήματα που τον εμποδίζουν να φτάσει στο στόχο του. Στις γαλάζιες κάρτες βρίσκεται ο βοηθός, αυτός που θα δώσει λύση στο πρόβλημά του. Στις μπλε κάρτες βρίσκεται ένα μαγικό αντικείμενο. Και στις μοβ κάρτες βρίσκεται το ευχάριστο τέλος. Το έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα. Θέλετε να διαλέξουμε μαζί μερικές κάρτες τυχαία και να δημιουργήσουμε το δικό μας παραμυθί? Πάρε έναν ήρωα σπουδαίο σε ένα τόπο μακρινό και ωραίο, με στόχους και όνειρα να του δίνουνε φτερά. Μα με λίγα προβλήματα παρόλα αυτά. Κάτι μαγικό για να του βρει τη λύση κι όλοι να ζήσουνε για πάντοτε καλά. Κάπως έτσι η ιστορία μας ξεκινά. Για να δούμε τι κάρτες μας έτυχαν. Ο ήρωας, η ηρωίδα μας, είναι μία νεράιδα. Ή μήπως δεν είναι νεράιδα και είναι απλά ένα κορίτσι που ντύθηκε τις απόκριες νεράιδα? Για τη δική μου ιστορία, είναι μία νεράιδα. Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μαγικό και συγκεκριμένα στην νεραϊδοχώρα, ζούσε ένα όμορφο κορίτσι που τη λέγανε Ροζίτα. Δεν ήταν κορίτσι, ήταν νεράιδα. Ένα απόγευμα, καθώς απολάμβανε τη βόλτα της στο δάσος, παρέα με τις νότες από το αγαπημένο της τραγούδι, εμφανίστηκε μπροστά της μία μάγισσα. «Αχ, τι ωραία μουσική είναι αυτή! Τι ωραίο τραγούδι! Το θέλω! Το θέλω! Θέλω να γίνει δικό μου!» «Μα τι λέτε, καλή μου μάγισσα! Αυτό είναι το δικό μου τραγούδι! Δεν μπορώ να σας το δώσω!» «Νομίζεις, αυτό το τραγούδι θα γίνει δικό μου!» Και η μάγισσα άρπαξε τις νότες και έγινε καπνός. Η Ροζίτα ξεκίνησε λυπημένη για την αραϊδοχώρα. Λίγο πριν φτάσει, συνάντησε μπροστά της έναν ζωγράφο, τον κύριο Πικασόρο. «Τι έχεις, μικρή μου, γιατί κλαις?» «Αχ, τι να σας λέω, κύριε ζωγράφε μου, έχασα τις νότες μου!» «Πού τις έχασες?» «Μια μάγισσα μου τις πήρε!» «Τι θα κάνω, αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι!» «Μη στεναχωριέσαι, καλή μου, εγώ είμαι εδώ για σένα!» «Τι εννοείται?» «Το βλέπεις αυτό το μαγικό πινέλο?» «Το βλέπω! Με αυτό μπορώ να κάνω τα πάντα!» «Τι εννοείται?» «Ό,τι ζωγραφίζω με αυτό το πινέλο, ζωντανεύει!» «Ζωντανεύει!» «Σας παρακαλώ, ζωγραφίστε τις νότες μου!» Περίμενε. Και περίμενε. Και περίμενε. Και ξαφνικά, τσουπ! Οι νότες βγήκαν από το χαρτί. Η Ροζίτα ήταν τόσο ευτυχισμένη. Περπατούσε με τις ώρες από τη χαρά της. Δεν ήθελε να επιστρέψει ακόμα στην νεραϊδοχώρα. Από εκείνο το απόγευμα αποφάσισε να πηγαίνει τα βράδια στα σπίτια των παιδιών και την ώρα που κοιμούνται να τους τραγουδά αυτή τη γλυκιά και υπέροχη μελωδία. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα.
Και τώρα τι λέτε, να ζωγραφίσουμε μαζί ένα υπέροχο ουράνιο τόξο? Αφού έχουμε μπροστά μας όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Θα ξεκινήσουμε με το κόκκινο. Κάνουμε μία μεγάλη καμπύλη. Στη συνέχεια παίρνουμε το πορτοκαλί. Και ζωγραφίζουμε. Ακολουθεί το κίτρινο. Στη συνέχεια το πράσινο. Το γαλάζιο. Το μπλε και τέλος το μοβ. Τώρα μπορούμε να ζωγραφίσουμε μέσα στο χρώμα που αντιστοιχεί. Πρώτα το κόκκινο. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Μετά το κίτρινο. Αν δεν έχετε μαρκαδόρο στο σπίτι, μπορείτε να το κάνετε με ξυλομπογιές, νερομπογιές, τέμπερες, ό,τι θέλει ο καθένας. Και τέλος το μοβ. Έτοιμο το ουράνιο τόξο μας. Τώρα τι λέτε, να πάρουμε τις κάρτες μας, να τις μπερδέψουμε και η νεράιδα να γίνει αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα. Ο ζωγράφος να γίνει ο βασικός ήρωας της ιστορίας μας. Η μάγισσα να είναι καλή βοηθός. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πρέπει να τα μπερδέψω πολύ. Για να βάλουμε όλα τα μαγικά μας, όλη μας τη φαντασία και να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό, ζούσε ένας ζωγράφος που το όνομά του ήταν Παμπλίτο. Αυτός ο ζωγράφος ζούσε στο δάσος της μουσικής. Ήταν τόσο καλός. Όνειρο του Παμπλίτο ήταν να επισκεφτεί το μαγικό χωριό. Ήθελε να ζωγραφίσει το διάσημο ουράνιο τόξο. Εμπόδιο όμως στα σχέδιά του στάθηκε μία περίεργη νεραϊδούλα που τη λέγανε Μαυρίτα. Τι θέλετε εδώ, κυριέ μου? Εμείς τους ζωγράφους δεν τους θέλουμε καθόλου εδώ στο χωριό μας. Θέλω απλώς να ζωγραφίσω το ουράνιο τόξο, τίποτα άλλο. Όχι, να φύγετε, δεν σας θέλουμε. Ο καημένος ο ζωγράφος ξεκινούσε το πρωί να ζωγραφίσει το ουράνιο τόξο, αλλά η πονηρή νεραϊδούλα πήγαινε με το ποτιστήρι της και το έσβηνε. Ένα βράδυ, ενώ κοιμόταν ο Παμπλίτο, μπήκε κρυφά στο δωμάτιό του και του έκλεψε το πινέλο. «Πού πήγε το πινέλο μου, πού πήγε, τι θα κάνω χωρίς αυτό, πού θα ζωγραφίζω?» Και ενώ έκλαιγε, εμφανίστηκε μπροστά του μία καλή μαγισσούλα.
Τι έχεις καλέ μου ζωγράφε, γιατί κλαις? Αχ, έχασα το πινέλο μου, δεν μπορώ να το βρω. Μη στεναχωριέσαι, μπορώ να σε βοηθήσω. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Με τη μαγική μου σκούπα. Θα τριγυρίσω από εδώ και από εκεί και κάποια στιγμή θα το βρω, στο υπόσχομαι. Έτσι έγινε. Η μαγισούλα ταξίδεψε με τη σκούπα της σε όλο το μαγικό χωριό. Και τελικά βρήκε το πινέλο. Το είχε κρύψει η νεράιδα στις κουρτίνες από ένα σπίτι. Το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα! Αχ, πόσο χαίρομαι! Είναι δικό σου. Πάρ'το! Ο Παπλίτο πήρε το πινέλο και ξεκίνησε να ζωγραφίζει. Μέσα σε λίγες ώρες το ουράνιο τόξο ήταν έτοιμο και έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η ιστορία μας. Τελικά είναι ωραίο να ανακατεύουμε τα χρώματα, όπως και τις κάρτες.